Επιστρέψαμε πάλι εδώ στον Άγιο Τρίφωνα, στον οικισμό με τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων. Φτάσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Δαμασίου και εδώ βλέπετε ένα από τα πρώτα σπίτια που γίνονται από τον σεισμό. Τρία και πλέον χρόνια μετά έχουμε 5 σπίτια που έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Αυτό είναι στην πιο τελική του μορφή. Ερχόμαστε σύντομα όλοι οι συνοδιανείς μας είτε φτιάξουν, είτε αγοράσουν, είτε διορθώσουν να είναι στα σπίτια του σύντομα. Ας τα ακούσουν οι αρμόδιοι αυτά, αν και δεν είναι η μέρα. Εκ ευκαιρίας που σας δείχνουμε το χωριό. Βλέπετε τα περισσότερα σπίτια του χωριού είναι φωταγωγημένα και στους κάθετους και στους κεντρικούς δρόμους. Κατευθυνόμαστε προς την πλατεία. Φτάσαμε και στην πλατεία του χωριού. Αχ, ποια χρονιά θα είναι αυτή που θα μας εξώσει. Άνετη λευταία σέλιο. Αμήν. Φτάσαμε στον πληγωμένο Άγιο Νικόλαο. Yeah.
Στην μπαίνουν και ανάβουν το κερί τους εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Βλέπετε τις πληγές. Βλέπετε τις ζημιές. Ευελπιστούμε σύντομα να δοθούν τα λεφτά να γίνει η εκκλησία. Εδώ και τα γκρεμισμένα βλέπετε. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να φτιαχτούν τα σπίτια των συγχωριανών μας. Είμαστε στα 3,5 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Διαδίποτε την αιτία, νύπομεν και ψώμετα και πέρα αυτών, υπέρ υγείας της σωτηρίας. Κύριε ελέησον, ότι εν έλμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια. Ακούτε και τις καμπάνες του Αγίου Νικολάου που χτυπάνε επένθυμα. Και μπορεί παράδοση να θέλει ο επιτάφιος να περνάει από δύο πλευρές της πλατείας. Αυτή τη φορά αλλάξαμε τους κανόνες. Περνάμε από τις δύο γέφυρες του χωριού. Τώρα περνάμε από την παλιά γέφυρα της Γαλογάβρας. Τα σπίτια φωταγωγημένα, αν και ξαφνικό σπάνιο να περνάμε από εδώ. Περιμένουν όλοι τον επιτάφιο να περάσει έξω από τα σπίτια τους. Εδώ είναι η είσοδος του χωριού που ερχόμαστε από τη στάση. Εδώ το πάρκο και ανεφορίζουμε στον δρόμο προς την Αγία Παρασκευή. Μια μεγάλη πομπή. Σχεδόν όλο το χωριό είναι μαζί μας, όπως κάθε χρόνο. Από τον οίκο του Θεού, από τον οίκο του Κυρίου μας, Κυρίου Ιησού Χριστού, όπου εψάλισαν τα εγκόμια, ο θρήνος, ο επιτάφιος για τον Χριστό μας, όπως και στις κηδείες των κοινών θνητών, γίνεται η περιφορά του νεκρού με κατεύθυνση και πάλι την εκκλησία, όπου εκεί θα τελεστεί εντός εισαγωγικών η κηδεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό καλό είναι μετά την περιφορά να μην φεύγουμε και να συνεχίζουμε. Το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε
υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί διώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, χαρίτωνος και πάσε Χριστό ημών, αδελφότητος. Μια διαφορετική Μεγάλη Παρασκευή, μια διαφορετική περιφορά του επιταφείου. Πρώτη φορά θυμάμαι εγώ στα χρονικά, στα 46 μου χρόνια, ερχόμαστε εδώ από το πάρκο με την περιφορά του επιταφείου. Έτσι είναι το σωστό, να περνάμε όποτε μπορούμε από όλους τους δρόμους του χωριού. Λοιπόν, για πρώτη φορά περνάμε και από τη γέφυρα στην άλλη συνοικία προς τον Άγιο Θεόδωρο. Πλήθος πιστών με συγκίνηση, πόνο και θλίψη για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, προσδοκώντας την Ανάστασή Του. Κάτοικοι του Δαμασίου, συγχωριανοί μας που ζουν μακριά και ήρθαν σε αυτές τις Άγιες Μέρες εδώ στο χωριό για άλλη μια φορά να γιορτάσουν τις Άγιες αυτές μέρες, τη Βδομάδα των Θείων Παθών, αλλά και την Ανάσταση του Κυρίου, τη Λαμπρή και το Πάσχα των Ορθοδόξων. Εμείς είμαστε εδώ, καταγράφουμε σε αυτό το κανάλι Αστέριος Τέλειος τα γεγονότα και την επικαιρότητα του χωριού μας, για να μείνουν αποτυπωμένα στο χρόνο, αλλά και για τους απόδημους δαμασιώτες που είναι μακριά μας και δεν μπόρεσαν να παραβρίσκονται αυτές τις Άγιες Μέρες εδώ στο χωριό, αλλά και για εκείνους που βρίσκονται στα σπίτια για διάφορους λόγους και δεν μπορούν να βγουν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να τους βάλουμε λίγο στο κλίμα αυτών των ημερών. Καλή Ανάσταση να έχουμε και του χρόνου με υγεία. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και στο Πολύπαθο Δαμάση, μετά τα εγκόμια που εψάλισαν από τους ψάλτες και τις γυναίκες του χωριού στον Άγιο Τρίφωνα, ξεκίνησε η περιφορά του επιταφείου στους δρόμους του χωριού. Θα περάσουμε από τον Άγιο Νικόλαο, τον πολιούχο του χωριού, που παραμένει λαβωμένος. Θα γυρίσουμε από την πλατεία και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στη συνοικία με τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων.
Thank you.
Patrick, yeah.
Αφήστε το κουμπούκλιο και θα το βάλετε αριστερά. Θα πάρετε, ναι, θα πάρετε μόνο τον επιτάφιο. Το σώμα δηλαδή. Όλο το κουμπούκλιο.
Η παράδοση, η χριστιανική, η ορθόδοξη παράδοση θέλει οι πιστοί να προσκυνούν τρεις φορές στον επιτάφιο. Μία όταν εισέρχονται το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, μία όταν εξερχόμαστε και μία όταν επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην Εκκλησία, όπως βλέπετε τώρα, για να τελεστεί η κηδεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση έρχεται ο Πάτερ Γεώργιος σε όλους τους χωριανούς, όλους τους πιστούς, γαβρούς και νύφες. Καλή Ανάσταση να σας ευχηθούμε κι εμείς. Κάθε ευτυχία στα σπίτια μας. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μας δίνει δύναμη να αντέξουμε στα δύσκολα, να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και συμβόλαια μεταξύ μας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Πέθεσαν το κοβούκλιο, αφού πέρασε όλο το χωριό και χαιρέτησε. Ο Πάτερ Γεώργιος με τα παιδιά του στρατιώτες που μετέφεραν τον επιτάφιο θα κατευθυνθούν προς το ιερό. Ευλογία των παιδιών θα κάνουν την περιφορά από την Αγία Τράπεζα τρεις φορές, όλοι μαζί. Στα παιδιά που είτε πήγαν είτε θα πάνε στρατιώτες, βοήθειά σας να έχουν τη βοήθεια του Κύριου Ιησού Χριστού και στη θητεία τους και σε όλη τους τη ζωή. Να είστε καλά και το χρόνο με υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube. Κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.